Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, με Βασούλα Χριστοδούλου. Και όπως είπα νωρίτερα, σήμερα έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική προσωπικότητα. Είναι μία κυρία η οποία έχει τρομερή αγάπη και πάθος για τον ελληνισμό. Αλλά και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί εκτός από τις γνώσεις της, έχει σπουδάσει κλασικές σπουδές και νέα ελληνικά, ιστορία, λογοτεχνία. Έχει μία εξαιρετική προσωπικότητα. Είναι ταπεινή, απλή. Και να πω ότι μάλιστα είναι κάτοχος της έδρας Κοραή στη νεοελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία, και είναι διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Και μάλιστα πρόσφατα της απονεμήθηκε το βραβείο Ζαν Μορεάς για το σύνολο του έργου της και τη συμβολή της στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Ας την καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλημέρα Γκόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για μας πραγματικά, και συγχαρητήρια για όλα αυτά που έκανες και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που προσφέρεις προς τον ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ και πραγματικά αγαπάω αυτά που κάνω, οπότε δεν μου φαίνεται σαν να είναι δουλειά μου, απλώς είναι το πάθος μου. Και πολύ ευχαριστιέμαι τη Βασούλα που με κάλεσε εδώ στο στούντιο και μπορώ να σας πω λίγα λόγια για το τι με απασχολεί πρόσφατα τώρα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη μας εμάς η χαρά, Γκόντα μου. Βέβαια θα μας πεις για το τελευταίο σου, το τι σε απασχολεί και με τι δραστηριοποιείσαι. Βλέπω εδώ και ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο θα μας μιλήσει σύντομα. Όμως πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ρωτήσω, από πού ξεκίνησε αυτή η αγάπη, αυτό το πάθος, αυτή η μεγάλη δραστηριότητα για τον ελληνισμό? Εγώ είχα ξεκινήσει στο Βέλγιο με αρχαία ελληνικά και κλασικές σπουδές, και η έμπνευση να κάνω κάτι περισσότερο με τη σύγχρονη Ελλάδα ήρθε από το πρώτο ταξίδι που μπορούσα να κάνω. Ήταν τα χρόνια του 80 και από τότε άρχισε ένας έρωτας που δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Από τότε έχω αυτή την αγάπη για την Ελλάδα και ασχολούμαι πρώτα με αρχαία ελληνικά, τώρα πιο πολύ με νέα ελληνικά γλώσσα, λογοτεχνία και ιστορία, όπως είπαμε, και τα αγαπάω κάθε μέρα και να τα μεταδίδω και στους φοιτητές. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Έτσι, Γκόντα, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό γεγονός που έχεις μάθει μετά από όλες αυτές τις σπουδές και τις δραστηριοποιήσεις σου, τι είναι αυτό που για σένα είναι πολύ εντυπωσιακό για τον ελληνικό πολιτισμό? Εγώ θαυμάζω το πνεύμα των Ελλήνων που μέσα σε πολύ δύσκολες στιγμές, κρίσεις, κάπως βγαίνει μια έμπνευση, δύναμη, resourcefulness, που δεν πεθαίνει με τίποτα. Αυτό το θετικό πνεύμα, το αισιόδοξο, που όλοι το έχουμε ανάγκη, και να το ζήσεις αυτό και να το βάλεις εν δράση καθημερινά, αυτό το θαυμάζω και εμπνέομαι από αυτό. Αυτό τώρα μου θύμισε κάτι που είχε πει ο Μπέρναν Σο. Είπε ότι αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε έχετε ένα σπίτι χωρίς φως. Θα συμφωνούσες με αυτό? Τα συμφωνούσα ολοκλήρως. Έτσι, ναι. Και εγώ τα έλεγα και βάλε και τα έργα των νεοελληνικών ποιητών και συγγραφέων, και τότε να δεις τι λαμπρό σπίτι τα έχετε. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο
το πριν, η ιστορία, αλλά και σύγχρονη, όπως πολύ σωστά θα έλεγες, θα είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μάθει ένα άλλο έθνος για τους Έλληνες, να πω συγκεκριμένα για τους αρχαίους Έλληνες, ποιο θα ήταν αυτό? Μ' αρέσει η δύναμη της γλώσσας που πραγματικά έχει αντέξει αιώνες με πολλή ευελιξία, με ένα τεράστιο πλούτο, με μια λέξη για το κάθε πράγμα και όχι μόνο μία καμιά φορά, με μια δύναμη και ανεκτικότητα, περιεκτικότητα που πραγματικά αντέχει και, και επίσης αυτό το θαυμάζω. Δεν το βρίσκω με τον ίδιο τρόπο ούτε στα λατινικά, ούτε στα αγγλικά και ούτε στη δικιά μου γλώσσα που είναι τα φλαμαντικά του Βελγίου. Ποια είναι η άποψη σου, κόντα μου, για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην εποχή μας? Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσε να αποφεληθεί ο σύγχρονος πολιτισμός? Θα ήθελα πολύ να ήταν γεροί οι γλώσσες και τα humanities γενικά. Αλλά μετά το Brexit η Αγγλία έχει πάθει ρίκνωση σε τέτοιους τομείς. Και τους Έλληνες και τους Κύπριους που βλέπουμε τώρα έρχονται συνήθως για να ειδικευτούν σε έναν τομέα που τους έχει υποσχεθεί μία δουλειά, μία πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική δουλειά. Και πολύ φοβάμαι ότι η αγάπη για τη γλώσσα, για τη λογοτεχνία και για την ιστορία κάπως θα καθυστερήσει και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μεταδίδουμε στα παιδιά τον ενθουσιασμό μας, αλλά είναι το σύγχρονο κύμα κάπως αλλού πηγαίνει. Και ναι, το παλεύουμε. Ξεβεύγουμε έτσι κάπως. Ναι. Και κυρίως όταν είναι καινούργιες γενιές, δεν είναι όπως πριν που έπρεπε, επέμενε και ο γονιός ή σε εκδηλώσεις, παρόλο που μπορεί να είναι για το ελληνικό κοινό, βλέπουμε να χρησιμοποιείται η ξένη, η αγγλική γλώσσα. Ναι, ναι. Δεν το παλεύουμε ίσως όσο έπρεπε, παρόλο που νομίζω ότι έχει αρκετά να μάθει γενικά ο κόσμος από τον ελληνισμό και από την ελληνική γλώσσα. Εσύ ποιες θα έλεγες ότι είναι επιδράσεις του ελληνικού πολιτισμού στην διεθνή σκηνή? Εγώ θα έλεγα ότι ο ελληνικός πολιτισμός μας εμπλουτίζει τη σκέψη. Έχουμε μακρινούς ορίζοντες. Μπορούμε να κοιτάξουμε την ιστορία με ένα τεράστιο βλέμμα προς τα πίσω, αλλά επίσης με μια προφητική ματιά προς το μέλλον και με την ελπίδα να μην επαλαμβάνονται τα άσχημα πράγματα. Αν είχαμε και την πολιτική φωνή να δράσουμε ανάλογα, θα ήταν ιδανικό. Αλλά αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι με τις γνώσεις που έχουμε και με το πλούτος που έχουμε, πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερο κόπο η ιστορία να μας παραδίδει τα θετικά της και να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον και να μην επαναλάβετε ότι μας έχει κάνει ζημιά. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας λες, Κόντα. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μας πεις για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έχεις γράψει, «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα. Η οθεσία στην Αμερική του ψυχρού πολέμου». Και επιστρέφουμε στους 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και στη συντροφιά μας είναι Κόντα Βάνστη, η οποία έχει εξειδίκευση στις κλασικές σπουδές νέα ελληνικά ιστορία, λογοτεχνία. Και θα μας μιλήσει για ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο το έχει γράψει η ίδια, «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα. Η οθεσία στην Αμερική του ψυχρού πολέμου». Λοιπόν, Κόντα μου, αυτό το βιβλίο, τι έχεις να μας πεις? Δηλαδή το βλέπω, είναι μόνο και μόνο το εξώφυλλο, δηλαδή πραγματικά με συγκινεί. Πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση, αυτή η ιδέα, οι έρευνες που κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ασχολούμαι από το 2013, περίπου 10 χρόνια έρευνα, και το θέμα μου ήρθε κάπως τυχαία, γιατί εγώ έκανα άλλα πράγματα που είχαν πιο πολύ σχέση με γλώσσα και λογοτεχνία. Και μία μέρα παίρνω ένα email από ένα νεαρό που δεν το ξέρω και μου λέει ότι η μητέρα του και η θεία του έχουν υιοθετηθεί από την Ελλάδα. Και αν μπορώ να του δώσω παραπάνω στοιχεία στα αγγλικά, γιατί δεν καταλαβαίνει ελληνικά, για αυτή την ιστορία. Και λέω, μα τι είναι αυτό, ιδέα δεν έχω, το ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτα, κάνω και ένα search στο Google, στο ίντερνετ και βγαίνουν πολλά στοιχεία για παρανομίες και λέω, μα τι είναι αυτό. Και έτσι άρχισα να ασχοληθώ και ανακαλύπτω ότι οι κοπέλες, οι δύο νεαρές κοπέλες, κοριτσιά, ήταν οι κόρες του Ηλία Αργυριάδη που σκοτώθηκε μαζί με τον Μπελογιάννη το 52. Το κράτος τα είχε βάλει σε ένα ίδρυμα και από εκεί βρήκαν τον δρόμο τους προς την Αμερική με υιοθεσία. Σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών που ήξερε και το παρελθόν των παιδιών, αλλά δεν πολύ τα συζητάγανε. Οπότε ο νεαρός δεν ήξερε τίποτα και ήθελε να ξέρει. Και έτσι αρχίζω και εγώ και λέω, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, πού είναι. Και άρχισα να ψάχνω, μπήκα στα social media, εκεί μιλάνε πάρα πολύ για την ιστορία τους, για το ξεκίνημά τους από την Ελλάδα, αλλά δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι έγινε. Και ανακάλυψα ότι από περίπου το 1948 μέχρι περίπου το 70 στάλθηκαν στην Αμερική 4.000 Ελληνόπουλα. Έναν αριθμό που δεν το ξέραμε, αλλά τώρα έχω σιγουριά γιατί έχω βρει 3.000 από τους 4.000. Μου λείπουν περίπου 1.000 άτομα, αλλά τουλάχιστον τα στοιχεία, τα αρχαιακά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν. Επίσης στάλθηκαν 600 παιδιά στην Ολλανδία, λίγο αργότερα, πιο πολύ τα χρόνια του 60. Και αυτά τα παιδιά έχουν βρει τους άλλους, έχουν φτιάξει ένα δίκτυο, μιλάνε μεταξύ τους, οι Ολλανδοί πρώην Έλληνες κάνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, βοηθάει ο ένας τον άλλο να βρουν τις ρίζες τους και έτσι δημιουργείται και ένα δίκτυο στην αμερικάνικη πλευρά και τώρα μιλάμε πραγματικά με εκατοντάδες άτομα που ξέρουν ότι είναι από την Ελλάδα, έχουν πράξη υιοθεσίας, έχουν διαβατήριο με το οποίο ξεκίνησαν. Τα τεστ DNA δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρα από την Ελλάδα, αλλά δεν έχουν παραπάνω απαντήσεις και ψάχνουν και τις ρίζες τους με την ελπίδα να βρεθεί ακόμα και κανέναν συγγενή, ξάδερφο. Και επίσης την απάντηση για το τι ακριβώς έγινε, γιατί φτάνουν τώρα στα 70 τους και πραγματικά δεν ήξεραν ποτέ πώς έγινε, τι έγινε, γιατί έπρεπε να γίνει. Και αυτές τις υπαρξιακές, αν μπορώ να πω, ερωτήσεις προσπαθώ να απαντήσω στο βιβλίο αλλά και στην καθημερινή επικοινωνία με τους ίδιους, με τους υιοθετημένους. Ποιες προκλήσεις συνάντησες αυτή και συναντάς κοντά σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την έρευνά σου? Συναντάω πολλές περιπτώσεις. Μερικές φορές οι τέτοιοι γονείς δεν έχουν πει στο παιδί τίποτα και φτάνει σε ηλικία 50 χρονών και μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένης, μένος και όλοι οι άλλοι το ήξεραν και ο ίδιος όχι. Αυτό, λιβερό. Επίσης ψάχνουν χαρτιά από την Ελλάδα και εκεί βρίσκουν πολλές πόρτες κλειστές, γιατί έχουν την εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει ξεχάσει αυτό το κάπως άσχημο κεφάλαιο που μας θυμίζει ανήπαντρες μητέρες, ντροπή, χωριό, ταμπού, αλλά και μερικές παρανομίες και μερικά σκάνδαλα, και τώρα βρίσκουν τις πόρτες κλειστές όταν θέλουν να πάρουν τα λίγα χαρτιά που ακόμα υπάρχουν, και εκεί θέλω να τους βοηθήσω να ανοίξουμε και μερικές πόρτες, γιατί τελικά έχουν δικαίωμα στα χαρτιά τους. Και με τα χαρτιά μπορούμε πραγματικά να βρούμε και μια άκρη, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι ήδη αργά. Τα περισσότερα παιδιά
είναι γεννημένα αρχές 50, που σημαίνει ότι οι μητέρες τους συνήθως δεν είναι εν ζωή. Παρόλο που υπάρχουν εξαιρέσεις και έχουμε ένα ρεκόρ, βρέθηκε μία κοπέλα από το Γιούτα με τη βιολογική μητέρα της που μένει στους Αμπελοκήπους και βρέθηκαν μετά από 65 χρόνια. Οπότε ταύματα γίνονται και ήταν πραγματικά η πιο όμορφη στιγμή και για τις δύο πλευρές, γιατί εγώ βλέπω τον πόνο των υιοθετημένων που ζουν σε ψέματα ή σε άγνοια και βλέπω επίσης τον πόνο της βιολογικής μητέρας που μία ζωή αναρωτιέται αν έκανε το σωστό με το να δώσει το παιδί. Συνήθως κάτω από πάρα πολύ πίεση και ταμπού και ντροπή, αλλά ένα πράγμα που δεν το ξεπέρασε ποτέ και το μόνο που θέλει να ξέρει ακόμα είναι η πιο βασική, η μητρική ερώτηση, αν είναι καλά το παιδί. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά όλα αυτά που μοιράζεσαι μαζί μας, Κόντα. Πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο σου έργο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πίσω μέρος του βιβλίου. Βλέπω είναι κάτι σαν έγγραφο. Αυτό μπορείς να μας πεις τι είναι, με τη φωτογραφία του παιδιού? Στο πίσω μέρος του βιβλίου υπάρχει μία σελίδα από ελληνικό διαβατήριο. Τα παιδιά για να πάνε στην Αμερική χρειάστηκαν χαρτιά, ακόμα και βίζα. Και ήταν orphan visas, βίζα για ορφανά παιδιά. Και έτσι έβγαλαν, δηλαδή οι δικηγόροι έβγαλαν ή το φρεφοκομείο έβγαλε, ένα διαβατήριο ελληνικό, ελληνικότατο θα το έλεγα, με φωτογραφία που ίσχυε μόνο για ένα χρόνο. Δηλαδή μόνο για να πάνε στην Αμερική, γιατί είναι τελικά ένα διαβατήριο, ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι όταν μιλάμε για υιοθεσία, σκεφτόμαστε μωρά. Όχι, υπάρχουν αρκετά μεγάλα παιδιά με παρελθόν, με γλώσσα, με όνομα, με θρησκεία, με συνήθειες, με μνήμες από συγγενείς. Και βλέπεις και στο μπροστινό μέρος του βιβλίου ότι υπάρχουν παιδιά ακόμα και μέχρι 14 χρονών, για το οποίο ήταν μεγάλο το αίσθημα της ξεριζωμού. Επίσης στο εξώφυλλο θα ήθελα να μας πεις, εδώ τη βλέπω, είναι μια οικογένεια αυτή, τι, και επίσης και αυτά τα παπούτσια στο μαύρο. Ναι. Είναι, νομίζω μόλις έχουν φτάσει από, ναι, αεροπλάνο, αν καταλαβαίνω. Στην μπροστινή φωτογραφία βλέπετε καμία δεκαριά παιδιά που μόλις έχουν φτάσει στη Νέα Υόρκη και είναι όλων των ηλικιών. Ο μεγαλύτερος είναι δύο αδέρφια, ο μεγαλύτερος είναι 12 χρονών. Αλλά πιο σημαντικό στο κομμάτι της φωτογραφίας στο αριστερό μέρος είναι μια κυρία στα άσπρα και είναι η πριγκίπισσα Σοφία, κόρη της Φρυδερίκης, που εκείνη τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη και πηγαίνει στο αεροδρόμιο και αφού είναι επίσημη ευκαιρία βγάζουν αυτή την φωτογραφία. Να θυμόμαστε ότι η πριγκίπισσα Σοφία δούλευε στο κέντρο βρεφών Μητέρα, όπου εκπαιδεύτηκε σαν νοσοκόμα σε σχέση εργάζοντας με παιδιά, και έτσι τη βρίσκουμε στη φωτογραφία υποδέχοντας τα παιδιά στην Νέα Υόρκη. Και δίπλα της υπάρχει μία που φατσικά μπορείτε να την αναγνωρίσετε, είναι η ηθοποιός Jean Russell, που ήταν κάπως η πρώτη να κάνει celebrity adoptions. Δηλαδή είχε πάρει και εκείνη παιδιά, όχι από την Ελλάδα, αλλά σίγουρα με κάπως παράνομο τρόπο, και είναι πάρα πολύ στην δημοσιότητα έτσι, με το να σώσει παιδάκια που δεν ξέρουμε πώς κατέληξαν, αλλά κάπως ξανά κάνει ένα άλμα στη καριέρα της με το να υιοθετήσει παιδιά. Και από ό,τι ξέρουμε δεν είναι και η πρώτη ούτε η τελευταία.
Ναι. Και αυτά τα παπούτσια, εδώ το ένα κοιτά είναι ανάποδο, πρόμητα, ναι, και αυτό ναι. Είναι. Τι συμβολίζει αυτό? Είναι τα παπούτσια του Πέτρου που ήταν περίπου 6 χρονών όταν ταξίδευε από Πάτρα στην Αμερική και του είχαν αφήσει τα παπούτσια του και όταν τα βλέπετε από κοντά είναι πάρα πολύ μπαλωμένα τα παπούτσια με κάτι καρφιά που έπρεπε να πονούσαν και άσχημα. Και είναι παπούτσια που βλέπεις ότι έχουν περάσει από άλλα πόδια, μεταχειρισμένα ρούχα, αλλά τουλάχιστον ο Πέτρος μπόρεσε να τα κρατήσει και κάπως συμβολίζουν το δύσκολο δρόμο, ναι, τους. Ναι, ναι. Με παρελθόν στην Ελλάδα, με μέλλον στην Αμερική, αλλά ένα μέλλον που δεν ήταν και τόσο ομαλό. Αυτό που έλειπε σε αυτή τη κίνηση είναι ότι δεν υπήρχε σωστός έλεγχος πάνω στους γονείς. Υπήρχαν πάρα πολλά αμερικάνικα ζευγάρια που τους είχαν ήδη απορρίψει οι υπηρεσίες στην Αμερική λόγω ηλικίας, λόγω προβλημάτων στο γάμο τους και όλα αυτά και ανακαλύπτουν την Ελλάδα όπου οι διαδικασίες είναι ελάχιστες και κάπως βρίσκουν την υιοθεσία από την Ελλάδα σαν την πίσω πόρτα να πάρουν ένα παιδί. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι πραγματικά σύνταγη για να πάνε τα πράγματα στραβά. Ειδικά όταν το παιδί είναι λιγάκι μεγαλύτερο και έχει προσωπικότητα και επίσης οι γονείς δεν είναι προετοιμασμένοι, απογοητεύονται άσχημα όταν ανακαλύπτουν ότι το παιδί δεν μιλάει ούτε καν αγγλικά. Όντως, είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα και πραγματικά έτσι όλη αυτή η ιστορία ανατριχιαστική, συγχαρητήρια πραγματικά. Είναι, δεν μπορώ να βρω τα κατάλληλα λόγια και να από ένα μεγάλο έβγε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο μάλιστα να πω ότι είναι στα ελληνικά, είναι, το έγραψες αρχικά νομίζω στην αγγλική γλώσσα και μετά μεταφράστηκε, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, πού μπορούμε να το βρούμε? Μπορείτε να το βρείτε από πολιτεία.net ή κατευθείαν από τις εκδόσεις Ποταμός στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάτι να προσθέσεις πριν κλείσουμε, πλησιάζουν και ειδήσεις? Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι τα παιδιά που πέρασαν καλά, τα παιδιά που δεν πέρασαν και τόσο καλά, όχι και τόσο καλά, έχουν μερικά αιτήματα. Τα ήθελαν πάρα πολύ να ξαναφτιάξουν μια σχέση με την Ελλάδα, να βρουν όσα χαρτιά υπάρχουν και ένα αίτημα που με συγγενεί. Θέλουν να ξαναγίνουν Έλληνες. Ήταν κάποτε, χάσανε την Ιταγένεια χωρίς τη τέλεσή τους, δεν ήταν δικιά τους πρωτοβούλια να φύγουν, είχαν ελληνικό διαβατήριο, τα ήταν πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει μια ελληνική οικογένεια που τους δέχεται, που τους ανοίγει, ναι, την αγκαλιά, τουλάχιστον με τη χώρα να τους αγκαλιάσει και κάπως συμβολικά με το να τους ξαναδώσει την Ιταγένεια, σαν δεύτερη Ιταγένεια, να τους αγκαλιάσει και να τους καμαρώνει και να τους πάρει πίσω, κάπως συμβολικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Κόντα, και σε ευχαριστούμε και πάλι για αυτό το μεγάλο και σπουδαίο σου έργο. Ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και για την παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.